Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 403. Είναι από το βιβλίο Χρονικών Α και κεφάλαιων ΙΓ. ΙΓ κεφάλαιο, 13 κεφάλαιο, σελίδα 403 από το βιβλίο Χρονικών Α. Στο όνομα του Χριστού ο Θεός να κάνει έλεος και χάρη. Και συνεβουλεύθη ο Δαβίδ μετά των χιλιάρχων και εκατοντάρχων μετά πάντων των αρχηγών. Κι είπε ο Δαβίδ προς πάσαν την σύναξη του Ισραήλ. Εάν σας φαίνεται καλόν και είναι παρακυρίου του Θεού ημών, ας αποστείλομεν πανταχού προς τους αδελφούς ημών τους εναπολιθέντας εν πάση τη γη του Ισραήλ και με ταυτόν προς τους ιερείς και τους Λεβίτας εις τας πόλεις αυτών και τα περίχωρα δια να συναχθώσειν προς ημάς. Και ας μεταφέρομεν προς ημάς την κυβωτόν του Θεού ημών, διότι ζητήσαμεν αυτήν, διότι δεν ζητήσαμεν αυτήν επί των ημερών του Σαούλ. Και πάσα η σύναξη είπε να κάμω συνούτο, διότι το πράγμα το αρεστόν εις τους οφθαλμούς παντός του λαού. Τότε ο Δαβίδ συνήθρισε πάντα τον Ισραήλ από Σιχόρ της Αιγύπτου έως της εισόδου Εμάθ για να φέρωση την κυβωτών του Θεού από Κυριάθ Ιαρίμ. Και ανέβει ο Δαβίδ και πάσε ο Ισραήλ εις Βααλά, εις Κυριάθ Ιαρίμ του Ιούδα, για να αναγάγει εκείθεν την κυβωτών Κυρίου του Θεού του καθημένου επί των Χερουβίμ, όπου το όνομα αυτού επεκλήθη. Και επεβίβασαν την κυβωτών του Θεού επί νέας αμάξης, επί του οίκου Αβιναδάβ, και οδήγησαν δε την άμαξαν ο Ουζά και ο Αχιώ. Ο δε Δαβίδ και πάσο Ισραήλ έπαιζον έμπροσθεν του Θεού εν πάση δυνάμη και με άσματα και με κιθάρας και με ψαλτήρια και με τύμπανα και με κύμβαλα και με σάλπιγγας. Και όταν έφτασαν έως του Αλωνίου Χιδών, ο Ουζά εξύπλωσε την χείραν αυτού για να κρατήσει την κυβωτών, διότι οι ευώες έσυσαν αυτήν. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ουζά και πάταξεν αυτόν, διότι εξύπλωσε την χείραν αυτού επί την κυβωτών και απέθανεν εκεί ενώπιον του Θεού. Και λυπήθη ο Δαβίδ, ότι ο Κύριος έκαμε χαλασμόν επί τον Ουζά και κάλεσε τον τόπον τούτον Φαρές Ουζά έως της ημέρας ταύτης. Και εφοβήθη ο Δαβίδ τον Θεόν την ημέραν εκείνη λέγον, πώς θέλω φέρει προς εμαυτόν την κυβωτόν του Θεού, και δε μετεκίνησεν ο Δαβίδ την κυβωτόν προς εαυτόν εις την πόλη Δαβίδ, αλλά έστρεψεν αυτήν εις τον οίκον του Αβίδ εδόμ του Γεθαίου. Και κάθισεν η κυβωτός του Θεού τρεις μήνας μετά της οικογενείας του Αβίδ εδόμ εν το οίκο αυτού, και ευλόγησεν ο Κύριος τον οίκον του Αβίδ εδόμ και πάντα όσα είχεν. Αμήν. Δαβίδ, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ασήμαντος κατά τη λογική την ανθρώπινη, αλλά εκλεκτός κατά το Πνεύμα του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός ομολογεί στο Λόγο Του, το Θεόπνευστο, κράζοντας εύρικα Δαβίδ τον ιόν του Ιεσέ, το νεότερο παιδί, 17 χρονών, και έβρικα αυτόν άνδρα το παιδί κατά την καρδία μου, γιατί αυτός σε όλη τη ζωή θα πράττει το θέλημά μου. Ο Θεός λοιπόν προγνωρίζει ανθρώπους, προετοιμάζει ανθρώπους όπως το Δαβίδ, τον προετοίμασε με το λόγο του, αλλά ιδιαιτέρως με προσωπικές πνευματικές εμπειρίες, και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και είναι έτοιμος ο Θεός, τότε τον προσκαλεί και του αναθέτει την αποστολή του. Έτσι έκανε με τον Δαβίδ, ο οποίος ήταν άνδρας, όπως είπαμε, κατά την καρδία του Θεού, εκλεκτός του Θεού, δηλαδή τον εξέλεξε ο Θεός για ένα φοβερό έργο, να δημιουργήσει δι' αυτού τη βασιλεία του ο Θεός επί της γης,
στην οποία εν τέλει θα βασιλεύσει για 1000 χρόνια ο Χριστός και στη συνέχεια εις τους αιώνες των αιώνων, στη βασιλεία αυτή του Δαβίδη στην οποία θα βασιλεύσει ο Χριστός, θα συμβασιλεύσει και η νύμφη του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού. Ιδιαίτερος, φοβερός άνθρωπος. Από τα 17 του χρόνια μέχρι τα 30 του χρόνια, 13 χρόνια, ήταν σε απόλυτη δοκιμασία, κυνηγημένος από τον Σαούλ, τον οποίον ο Θεός και αυτόν έχρισε και έκλεξε βασιλιά, όμως δεν κατάφερε να σταθεί στο θέλημα του Θεού και έπραξε κατ' επανάληψη ανομίες, γι' αυτό και τον απέρριψε ο Θεός από του να βασιλεύει στον Ισραήλ. Και έτσι λοιπόν και ο Σαούλ διέκρινε την εκλογή του Δαβίδ, τον μίσησε και αγωνίστηκε ματέως βεβαίως να τον θανατώσει, αλλά δεν θα τα καταφέρει, γιατί ο υπερασπιστής του Δαβίδ είναι ο ίδιος ο Θεός. Και έτσι στα 30 του έγινε βασιλιάς για 7 χρόνια στον Ιούδα και στα 7 χρόνια της βασιλείας του έγινε βασιλιάς και στις 12 φυλές του Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η βασιλεία του Θεού επί της γης. Το θαύμα το μεγάλο, η αποστολή του. Αλλά η καρδιά του Δαβίδ ποτέ δεν ησυχάζει στο να εξητά τον Κύριο και να εξητά το θέλημα του Θεού. Και έτσι λοιπόν, όταν πλέον ήλθε στο άκρον της δόξης του, βασιλεύς στο λαό του Θεού, θυμήθηκε ότι κάπου εκεί είναι εγκαταλελειμμένη και αφημένη, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις εκφράσεις αυτές, η κιβωτός του Θεού. Η κιβωτός όπου περιείχε το Λόγο του Θεού, τις δύο πλάκες, παλαιότερα δεν περιείχε τη ράβδο τη βλαστήσασα του Αρών, αλλά και μία στάμνα με μάνα. Τώρα όμως περιέχει μόνο τις πλάκες του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και λέγεται σκηνή του μαρτυρίου. Κιβωτός της Διαθήκης και κιβωτός του Θεού. Έβαλε λοιπόν στην καρδιά του, αυτή είναι η καρδιά του Δαβίδ, να επαναφέρει την κιβωτό της Διαθήκης προς τον εαυτό του στην πόλη Δαβίδ, στην Ιερουσαλήμ. Καλή σκέψη. Και όπως συνήθιζε πάντα ο Δαβίδ, δεν κάνει ό,τι θέλει, προσκαλεί τους χιλιάρχους, εκατοντάρχους, τους ιερείς, τους λεβίτες και όλο τον λαό να τους ρωτήσει. Και με απόλυτη ομοφωνία ο λαός Ισραήλ όχι μόνο δέχθηκε, αλλά χάρηκε να πάνε να επαναφέρουν την κιβωτό της Διαθήκης. Και πήγαν στο σπίτι του Αβιναδάβ, που είχε μείνει 20 χρόνια όπου υπήρξε κριτής ο Σαμουήλ και 40 χρόνια όπου υπήρξε βασιλιάς ο Σαούλ, 40 και 20, 60, και 7 χρόνια που υπήρξε βασιλιάς ο Δαβίδ. 67 χρόνια έχουν περάσει. Και το πρώτο πράγμα μετά τη βασιλεία του που έκανε ο Δαβίδ ήταν να σκεφτεί το θέλημα του Θεού, το Λόγο του Θεού, το έργο του Θεού, τη σκηνή του μαρτυρίου και μάλιστα πιο σωστά την Διαθήκη, την κιβωτό της Διαθήκης, το Λόγο του Θεού και την κιβωτό του Θεού, την παρουσία του Θεού. Όμως με έκπληξη ο Δαβίδ και με φόβο και τρόμο διαπίστωσε ότι κάποια στιγμή όταν πλέον η κιβωτός είχε φορτωθεί
σε μία άμαξα την οποία οδηγούσαν τα εγγόνια του Αβιναδάβ, πιθανόν εγγόνια, μπορεί και δισέγγωνα, του Αβιναδάβ, καθώς τίμησε την οικογένεια αυτή ο Δαβίδ, σε κάποια στιγμή που εσύστη η άμαξα, άπλωσε τα χέρια Ουζά να συγκρατήσει την κιβωτό της Διαθήκης και αυτόματα απέθανε. Και το μέρος αυτό ονομάστηκε Χαλασμός Ουζά και φοβήθηκε ο Δαβίδ. Αυτό που έκαμε ήταν το θέλημα του Θεού και αυτό που έκαμε ο Θεός ήταν χαλασμός. Σταμάτησε, οδήγησε την κιβωτό στο σπίτι του Οβίδ εδώ από το φόβο του και άρχισε να σκέφτεται. Δεν σκέφτηκε να εγκαταλείψει το σχέδιό του της επιστροφής της κιβωτού της Διαθήκης, ούτε σκέφτηκε να το ξανακάνει, να ξαναπροσπαθήσει. Αλλά έκανε μια πάρα πολύ ωραία σκέψη που είναι και το μήνυμα σήμερα. Πού έκανα λάθος, Κύριε? Γιατί ο Θεός ό,τι κάνει το κάνει μέσα από την αγάπη Του, αλλά εκφράζοντας τη δικαιοσύνη Του. Πού έκανα λάθος, Κύριε? Τι λάθος έγινε? Δεν φταίει ο Θεός, εγώ φταίω. Φοβερή καρδιά του Δαβίδ. Μακάρι ο Θεός να μας χαρίσει μια τέτοια καρδιά. Δεν έγινε κατά τύχη, ο Θεός το έκανε. Ο Θεός το έκανε, το μεγάλο αυτό κακό. Δεν έγινε συμπτωματικά, αλλά ο Θεός δεν φταίει, εγώ φταίω. Και άρχισε να προσεύχεται και να ψάχνει. Γιατί τα λάθη μας έχουν συνέπειες και στον εαυτό μας και στην οικογένειά μας και στους πλησίων μας και σε αυτούς τους οποίους αναθέτουμε έργο. Εμείς και όχι ο Θεός. Με την εξουσία, την απόλυτη που είχε Δαβίδ. Και αυτό που έκανε ήταν καλό, σωστό. Αλλά απέτυχε. Και ψάχνει να βρει τώρα τι λάθος έκανε. Και δεν έκανε ένα, έκανε πολλά λάθη. Στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο λέει ο Δαβίδ διαπιστώνοντας το πρώτο λάθος. Και ο Δαβίδ έκαμε στον εαυτό του οικίας εν την πόλη Δαβίδ και ετοίμασε τόπον δια την κιβωτών του Θεού και έστησε σκηνήν δι' αυτήν. Ενώ την πρώτη φορά σκέφτηκε να τη φέρει στον εαυτό του, στο σπίτι του. Αλλά μετά σκέφτηκε ότι αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει την κιβωτό σε ειδική σκηνή. Έτσι έκανε τότε. Και πώς θα διακρίνω το σωστό ή το λάθος? Ένας τρόπος, συναδελφοί, και μάλλον δύο, αλλά ένας τρόπος, ο Λόγος του Θεού. Και έτσι λοιπόν ο Δαβίδ λέει, γιατί, τι έκανε ο Μωυσής, έκανε σκηνή. Γιατί έκανε σκηνή? Γιατί του είπε ο Θεός. Και εγώ τι θέλω, να τη φέρω σπίτι μου? Θα κάνω κι εγώ σκηνή. Το πρώτο λάθος που έκανε λοιπόν είναι πού θα οδηγήσει την κιβωτό της Διαθήκης. Φοβερό λάθος. Αλλά να κάνω μια σημαντικότατη παρένθεση, αδερφοί. Τα λάθη μας, και πιο σωστά, το τι είναι σωστό δεν είναι τι σκέφτεσαι, τι σκέφτομαι, τι σκέφτονται. Ένα είναι το κριτήριο του λάθους ή του σωστού. Ο Λόγος του Θεού. Ένα. Αυτό είναι το κριτήριο.
Εάν θέλεις να είσαι σίγουρος ότι δεν κάνεις λάθη, γιατί τα λάθη σου έχουν συνέπειες επώδυνες, κακές, που δεν τις καταλαβαίνουμε κιόλας. Και αναρωτιόμαστε γιατί, και σκανδαλιζόμαστε κιόλας πολλές φορές σαν άνθρωποι αδύναμοι, άθλοι, ουτιδανοί, ότι ο Θεός δεν μ' αγαπάει. Δεν αγαπάει τον Δαβίδ ο Θεός, το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο Θεός τον αγαπάει. Και τι έκανε χαλασμό, εγώ φταίω. Και ψάχνει να δει τα λάθη του, να βρει τα λάθη του. Πάντοτε με κριτήριο ένα μοναδικό, το Λόγο του Θεού. Και βρίσκει το πρώτο σοβαρό λάθος. Ακούσε εκεί ο Μωυσής με διαταγή Θεού να φτιάξει σκηνή για την κυβωτό της Διαθήκης, και εγώ να θέλω την κυβωτό της Διαθήκης να τη φέρω σπίτι μου, χάθηκα. Θα έρθει χαλασμός και σε μένα. Και έφτιαξε ιδιαίτερη σκηνή για την κυβωτό της Διαθήκης. Το δεύτερο, το πρώτο είναι πού, το δεύτερο είναι ποιοι θα κάνουν τη μεταφορά. Και ο Θεός λέει ότι ο Λόγος του Θεού και γραμμένο. Μα καλά το έκανε αυτός, να τιμήσω τον Αβιναδάβ που για 70 περίπου χρόνια είχε τη σκηνή στο σπίτι του. Τη φρόντισε. Αν υπάρχει ακόμη σκηνή του μαρτυρίου, οφείλεται στον οίκον του Αβιναδάβ. Να τον τιμήσω. Ευλογημένη οικογένεια, τους ευλόγησε ο Θεός. Αυτή πρέπει με τη λογική του ανθρώπου. Λάθος. Οι Λεβίτες πρέπει με το Λόγο του Θεού. Σωστό. Μα άσχετοι, δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ αυτοί οι Λεβίτες με τη σκηνή του μαρτυρίου. Δεν είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το ζήτημα. Τι κρίνεις εσύ σωστό ή λάθος. Το ζήτημα είναι τι λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί τα λάθη μας, επαναλαμβάνω και θα το επαναλάβω πολλές φορές σήμερα, είναι επώδυνα, καταστροφικά. Χαλασμός θα γίνει. Και αν συνέχιζε τα λάθη του ο Δαβίδ, θα γινόταν καταστροφή και στο σπίτι του. Και διάβασε στο Λόγο του Θεού ότι η κυβωτός μεταφέρεται μόνο από τους Λεβίτες και από τους ιερείς. Και είπε και ομολόγησε, επειδή δεν κάναμε τούτο στην αρχή και ο Κύριος ο Θεός ημών έκανε χαλασμόν, καθότι δεν ζητήσαμε τη σκηνή του μαρτυρίου κατά το διατεταγμένον. Αλλά υπάρχει και τρίτο λάθος, σοβαρό. Το πρώτο ήταν πού, όχι στο σπίτι μου, στη σκηνή του Θεού, στη σκηνή του μαρτυρίου. Εκεί θα πάει η κυβωτός της Διαθήκης. Ποιοι οι διατεταγμένοι από το Θεό κατάλληλοι άνθρωποι, οι Λεβίτες. Το τρίτο είναι πώς. Και το πρώτο πράγμα που κάνει ο Δαβίδ είναι φωνάζει «Αγιάστητε, αγιαστείτε», γιατί όχι μόνο εσείς πρέπει να κάνετε τη μεταφορά, αλλά πρέπει και να είστε σε απόλυτο αγιασμό όταν κάνετε τη μεταφορά. Και δεν την πιάσετε με τα χέρια σας, με μοχλούς λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή άνοιξε το Λόγο του Θεού να δει ακριβώς, με λεπτομέρεια, σε λεπτομέρεια, μην ξανακάνει λάθος. Λάθος δεν θα κάνει ο άνθρωπος που εξετάζει με μεγάλη προσοχή, μελετάει με μεγάλη προσοχή τις λεπτομέρειες του γεγραμμένου Λόγου του Θεού. Ποτέ δεν θα κάνει λάθος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με αγιασμό κατά το διατεταγμένο
αλλά και με μεγάλη ταπείνωση θα πιάνεις στα χέρια σου τη σκηνή του μαρτυρίου, το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, παιχνιδάκι. Είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τον πιστεύοντα. Είναι η δύναμη του Θεού που αποκαλύπτει στους ανθρώπους τη δικαιοσύνη του Θεού, το θέλημα του Θεού. Δεν είναι ένα βιβλιαράκι. Είναι ο ίδιος, θα τολμούσα να πω, ο Θεός, καθώς ο Λόγος του Θεού έγινε σάρξ. Λόγος του Θεού, όταν τον πλησιάζεις, πρέπει να έχεις μετανοήσει. Πρέπει να, έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου. Και για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου, πρέπει να έχεις συγχωρήσει. Αλλιώς χαλασμός επίκειται. Δεν είναι αστείο πράγμα. Μπορεί να μακροθυμεί ο Θεός, γιατί δεν έχεις καταλάβει, αλλά σήμερα εμείς θα καταλάβουμε. Θα καταλάβουμε ότι είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη. Και το μόνο σίγουρο για να πράξουμε το σωστό είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά ο Λόγος του Θεού έχει χαρακτηριστικά πού? Στην Εκκλησία. Ποιοι? Οι κεχρισμένοι. Οι δούλοι και οι δούλες. Πώς? Σε αγιασμό και καθαρότητα. Σε μετάνοια επιστροφή. Σε άφεση αμαρτιών, εφόσον προϋπάρχει η δική σου άφεση των άλλων αμαρτημάτων. Και τότε, το τελευταίο, ταπείνωσης. Το ότι δεν κάνεις λάθη για να σε ευλογήσει ο Θεός, πρέπει να πεις ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος πάντοτε στη ζωή μου. Εάν όμως παρουσιάζεις τον εαυτό σου με τρόπο που δεν αρέσει το Θεό, επίκειται χαλασμός. Αγαπημένα μου αδέλφια, όλοι μας είμαστε άθλιοι, ούτε ιδανοί, άχρηστοι άνθρωποι. Κι αν ακόμη κάποιος από μας, που δεν είναι απλό, πράξει όλο το θέλημα του Θεού, μην ξεχάσει να ολοκληρώσει το θέλημα του Θεού λέγοντας «Άχρηστος δούλος είμαι, δεν είμαι τίποτα άλλο παρά άχρηστος δούλος». Και όταν λοιπόν τα κατάλαβε όλα αυτά, τότε, λέει τώρα ξανά, αλλά όχι όπως πριν, αλλιώς τώρα. Όχι κατά τη γνώμη μου, κατά το Λόγο του Θεού τώρα. Όχι κατά την επιθυμία της καρδιάς μου, κατά το θέλημα του Θεού τώρα. Όχι κατά την απόφαση τη δική μου, αλλά κατά την απόφαση και την εντολή κατά το διατεταγμένο του Θεού. Και τώρα όχι με χαρά και δοξολογία ανθρώπινη, αλλά με ταπείνωση, με φόβο και τρόμο θα πάει να φέρει την κυβωτό της Διαθήκης ο Δαβίδ, γνωρίζοντας ότι ο Θεός δεν εμπέζεται. Εάν ο άνθρωπος παίρνει στη σάρκα και ενεργεί κατά την αρέσκειά του, κατά το θέλημά του και κατά τη γνώμη του, θα θερίζει χαλασμό. Αν όμως ο άνθρωπος σπέρνει στο πνεύμα και πράττει όχι κατά την αρέσκειά του, αλλά κατά την αρέσκεια του Θεού. Όχι κατά το θέλημά του, αλλά κατά το θέλημα του παντοδυνάμου. Και όχι κατά τη γνώμη του, αλλά κατά τις εντολές του Κυρίου. Τότε αυτός ο άνθρωπος θα θερίσει ζωή αιώνιο. Το μήνυμα όμως είναι ψάξε και ψάχνε να βρεις τα λάθη σου. Καλό είναι να βρίσκουμε τα λάθη μας πριν έρθει ο χαλασμός, για να μετανοήσουμε, να επιστρέφουμε και να γλιτώσουμε.
Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει λάθη. Λένε οι άνθρωποι. Υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει ποτέ λάθος. Λέει ο Λόγος του Θεού. Ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που εξετάζει πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση. Κύριε, εμένα μπορεί να μ' αρέσουν τα παιδιά του Αβιναδάβ, αλλά σένα της αρέσει. Κύριε, εμένα, εγώ μπορεί να θέλω να έρθει στο σπίτι μου η Κιβωτός. Τι μεγαλείο, τι χαρά, τι δοξολογία, τι ευλογία. Αλλά εσύ τι θέλεις? Και μπορεί εγώ να παίρνω απόφαση να πράξω κατά τη γνώμη μου, και αυτό είναι το τραγικό, το τελευταίο λάθος. Όμως καταδικάζω τη γνώμη μου και εξητώ την εντολή του Κυρίου. Και τότε ο άνθρωπος περπατάει με ασφάλεια, αρκεί να κατανοήσει ότι ό,τι καλό γίνεται στη ζωή του δεν γίνεται επειδή αυτός είναι καλός ή αυτός εξητάει ή αυτός θέλει ή αυτός. Όχι, ό,τι γίνεται καλό στη ζωή μας γίνεται κατά χάριν Θεού, επειδή ο Κύριος μας ανοίγει την καρδιά να προσέχουμε στο Λόγο Του και μας ανοίγει τη διάνοια να κατανοούμε τα Λόγια Του, για να μπορούμε να περπατάμε με ασφάλεια πάνω στα ίχνη του Χριστού. Προσέχω, αγρυπνώ και προσεύχομαι για να μην κάνω λάθη, αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να με φωτίσει και να με οδηγεί. Και τότε και η ζωή μου θα είναι σε απόλυτη ασφάλεια. Και η ζωή της οικογένειάς μου και εν γέννη η ζωή μου, η ύπαρξή μου θα είναι κάτω από την απόλυτη ασφάλεια του παντοδύναμου Θεού. Αλλά και το έργο που ο Θεός έχει προετοιμάσει για μένα θα είναι σε απόλυτη ευλογία. Αυτό να το ξαναπώ σας παρακαλώ αδερφοί, γιατί σήμερα μας φανερώνει ο Θεός με τα πάση βεβαιότητος ότι υπάρχει τρόπος η ζωή σου να είναι σε απόλυτη ασφάλεια και το έργο που σου είχε εμπιστευτεί ο Θεός, είτε σαν πατέρα, είτε σαν πατέρας, είτε σαν μητέρα, είτε σαν εργάτης, είτε σαν επαγγελματίας, είτε οτιδήποτε, θα είναι σε απόλυτη ευλογία. Γιατί η ασφάλεια στη ζωή σου και η απόλυτη ευλογία στο έργο σου είναι στα χέρια του Θεού. Δεν είναι στα χέρια τα δικά σου. Είναι στα χέρια του Θεού. Και πότε θα υφίσταται αυτό? Όταν διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέγει όταν άγεσαι. Ξέρετε τι είναι άγημα? Μόνο οι στρατιωτικοί το ξέρουν, αλλά και στις παρελάσεις τα παιδιά θα τολμούσα να πω. Ο άνθρωπος ο οποίος άγεται έχει κάποιον που δίνει παραγγελίες. Προσοχή, ημιανάπαυσης, ανάπαυσης, σημειωτών, βάδιν, τροχαδών. Κλείνεται επί δεξιά, κλείνεται επί αριστερά. Δεν πάει όπου θέλει. Έχει Κύριο, έχει άνθρωπο που κατευθύνει τα βήματά του και όχι μόνο. Αλλά και δεν είναι μόνος του. Γι' αυτό σήμερα το κατάλαβα.
και δεν άγεται και φέρεται μόνος του. Γιατί δεν είναι μία μονάδα, είναι ένα μέλος μιας εκκλησίας. Και όταν θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει, δεν θα παραλάβει εσένα και εμένα, θα παραλάβει την εκκλησία τη δική του, και μακάρι να είσαι εσύ κι εγώ μέσα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, η ασφάλεια στη ζωή σου και η ευλογία στο έργο σου είναι στα χέρια του Θεού. Μόνο όταν θυοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο, όταν άγεσαι από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο κατευθύνει την οδό σου πάντοτε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Αμήν.